Χριστό. Αμήν. Λοιπόν, αυτή η ιστορία έγινε ως εξής. Ο καθηγητής της μέρας μας έπαιρνε τρεις ταξιδιώτες σε ένα πλοίο από τον Πειραιά και πάνε σε ένα νησί του Αιγαίου. Ένα μικρό νησάκι του Αιγαίου. Δεν μας αφορά ποιο είναι. Ο ένας είναι απλός τουρίστας. Φοράει ένα σακίδιο και πάει για εκδρομή. Δύο όμως θέλουν να μείνουν σε αυτό το νησί. Το έχουν επιλέξει. Ότι έχουν ακούσει ότι η Σαντορίνη, η Αμοργός, ότι είναι καλό νησί να μείνει κάποιος. Και πάνε για να μείνουν. Πιάνει λιμάνι το καράβι. Βγαίνει ο τουρίστας, πρώτος και ο καλύτερος, γιατί δεν έχει αποσκευές, δεν έχει τίποτα, έχει ένα σακίδι. Πάει σε ένα καφενείο που είναι δίπλα στο λιμάνι, βλέπει ένα γέροντα όμορφο και λέει θα κάτσω δίπλα σε αυτό το γέροντα, πας και πάρω καμία πληροφορία από το νησί. Κάθεται λοιπόν, παραγγέλνει ένα καφέ δίπλα σε ένα καφεζάκι. Μετά από λίγο έρχεται ο δεύτερος, ο ταξιδιώτης που θέλει να μείνει στο νησί. Κοιτάζει από εδώ, κοιτάζει από εκεί, βλέπει τον γέροντα, όπα λέει εδώ. Γέροντα του λέει να σου πω, εδώ, σε αυτό το νησί, είναι καλοί οι άνθρωποι. Του λέει κάτσε, κάτσε παιδί μου. Θα σου απαντήσω, άμα μου απαντήσει την ερώτηση πρώτα τη δική μου, θα σου απαντήσω και τι άνθρωποι είμαστε εδώ στο νησί. Λέει ερώταμε. Εκεί που ήσουν να του λέει, οι άνθρωποι πώς ήταν, ήτανε καλοί, ήτανε κακοί. Κοιτάει αυτός και λέει, εκεί στην Αθήνα ο ένας θέλει να βγάλει το μάτι του αλλού. Εμένα με βρίζανε στη δουλειά μου, μου βάζανε τριτλοποδιές, να κάνανε αυτό μου, κάνανε εκείνο μου, κάνανε το άλλο. Και γι' αυτό σηκώθηκα και έφυγα από την Αθήνα, πας και βρω ανθρώπους πραγματικούς. Εδώ πες μου εσείς την ερώτηση που έχετε καλούς ανθρώπους. Όχι. Εδώ είναι χειρότεροι άνθρωποι του κόσμου. Γιατί είναι. Και τι τροποδιές θα σου βάλουν και αυτά θα σου κάνουν και θα σου αλλάξουν τώρα δόξα σου. Πάνε να φύγω, παίρνει τα κουβαλίτσα, πάω σε άλλο νησί. Παίρνει στο καράβι. Ο δεύτερος ταξιδιώτης που θέλει να μείνει, κοιτάζει το χαλάζιο πέλαγος, κοιτάζει τα εκκλησάκια, κοιτάζει τα σπίτια που είναι λεφτά πάνω. Και ανοίγει η καρδιά του και βρίσκει τον γέροντα και του λέει να σου πω γέροντα να κάτσω μαζί σου. Κάτσε μου. Για πες μου είναι καλά να μείνω εδώ. Το επέλεξε σαν νησί για να μείνω να φύγω από την Αθήνα γιατί καυσαέριο αυτά. Είναι καλά. Λέει θα σου απαντήσω αν είναι καλά, αν απαντήσει εκεί στην Αθήνα πως περνώσεις. Με τους ανθρώπους, με τους φίλους. Α, του λέει στεναχωριέμαι πολύ γιατί είχαμε καλή παρεούλα, είχα καλούς φίλους, αλλά όλοι έχουν δουλειές, δεν θέλουν να φύγουν. Κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίναμε και κλεντάγαμε, κάναμε συμπόσια στα σπίτια του ενός και του άλλου, ήταν υπέροχα. Εδώ κάθε μέρα κάνουμε συμπόσια. Εδώ είμαστε οι καλύτεροι άνθρωποι του κόσμου και κάθε μέρα κάνουμε πανηγύρι. Κάτσε εδώ. Λέει πού να κάτσω. Και βλέπεις εκεί πάνω αυτή την κίτρινη πορτούλα. Πήγαινε χτύπα, πες ότι από τον Παπαγιώργη και θα στο νοικιάσει. Παίρνει τη βαλίτσα και πάει να νοικιάσει το σπίτι. Το βλέπει ο ταξιδιώτης δίπλα, ότι στον έναν είπε ότι είναι η χειρότερη του κόσμου και ο πιο απέσιος τόπος, και στον άλλον είπε ότι είμαστε ο καλύτερος τόπος και οι καλύτεροι άνθρωποι. Και γυρνάει και του λέει Μπαρμπά. Άκουσα ότι σε λένε Μπαρμπαγιώργη. Σε ποιον είπες ψέματα και σε ποιον είπες αλήθεια. Του λέει, κοίταξε να δεις παιδί μου, του λέει. Και στους δύο αλήθεια είπε. Αλλά ό,τι κουβαλάει ο καθένας μέσα του, αυτό είναι. Αν έλεγα στον άλλον ότι είμαστε καλοί άνθρωποι, θα καθόταν εδώ, θα μας έκανε μαλλιά κουβάρια και θα έφευγε. Και θα μας άφηνε την κακή του αύρα. Ο άλλος όμως, εφόσον έχει καλούς φίλους και καλούς ανθρώπους, θα μας φέρει και τους καλούς ανθρώπους εδώ, και θα γίνουμε μια μεγάλη ωραία παρέα. Ό,τι κουβαλάει ο καθένας μέσα του, αυτό μεταδίδει όπου και να πάει στον κόσμο, στην άλλη άκρη του κόσμου να πάει.
Και επειδή σας είχα πει για τον Απόλλωνα, και τώρα μου ήρθε, ο Απόλλωνας όταν λέει στην αρχαιότητα ότι πάει στους υπερβορείους, έτσι δεν είπαμε, και σας είπα ότι θα σας πω ποιοι είναι οι υπερβόροι, ε? Λοιπόν, οι υπερβόροι είναι από την άλλη μεριά της γης. Είναι όταν έχει άνοιξη, εδώ φτάνει το φθινόπωρο, η άνοιξη από την άλλη μεριά ξεκινάει, πάει στην άνοιξη, μένει και το καλοκαίρι, και όταν φύγει και έρθει το φθινόπωρο, από εκεί ξαναέρχεται στη δική μας άνοιξη. Γιατί ο ήλιος δεν μπορεί να φύγει. Απλώς η καλοκαιρία και η άνοιξη παραμένει. Έτσι λοιπόν φέρνει την άνοιξη με το χρώμα του και τα άνθη του, έτσι παίρνει μαζί του και το φθινόπωρο που δίνει τα σπαρτάνα. Να είσαι καλά, το κλείνεις. Και είπα